κόλλα. Ξεκόλλα. Εσύ γιατί, ξεκόλλα. Τι, με έχει καταστρέψει. Γιατί? Κυρίες και κύριοι, απόψε μαζί μας, ο Λάκης Λαζόπουλος, θα σου πω κάτι. Γεια σου, να μου πεις και πολλά. Δηλαδή, συγγνώμη, σου έχω κάνει τίποτα. Εγώ, εσένα. Ναι. Δηλαδή, αλλού το πηγαίναμε, το δικό μου το πλάνο, γιατί εμείς δεν πάμε τώρα έτσι στην τύχη. Πάμε με πλάνο. Λοιπόν, το πλάνο μου έλεγε ότι με τον νόμο Παπά, τώρα, ο οποίος ήταν ο Ρίος, τον είχα δει και τον είχα κόψει, υπολόγιζε τέτοια εποχή. Πρόσεξα, έτσι το σχέδιό μου. Έρθει καλά, εντάξει. Αντένα δυνατός πήγε, έδωσε 70-75 έδωσε κτλ. Καθάρισε όλη τη δικά μου λεφτά. Εγώ πάντα δίνω αντένα. Το Μέγα είχε κλείσει. Τον Αλφα λέω που λένε που κάνουν και τον κλείνουν θα πέσει μαύρο. Φώναζα εγώ, όχι στο μαύρο κτλ. Σταρ μαύρο, άρα. Θεά! Μόνο! Δηλαδή και ενώ το σχέδιο ήταν να είμαι μόνο. Είσαι με παρέα. Και τώρα είμαι με παρέα και μάλιστα με 14 κανάλια, όχι 4. Δεν ξέρω πόσα θα γίνουν. Δεν ξέρει κανείς πόσα θα γίνουν. Δεν ξέρω κανένα. Και θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή, εσύ που πιστεύει ότι έγινε επίτηδε όλη αυτή η ιστορία. Ήταν προσωπικά εναντίον μου. Ήταν προσωπικά εναντίον αυτού που την έκανε. Ναι, ήταν ένα σκεπτικό αυτό το πράγμα. Πάρει πολύ προσωπικά, Λάκη, να το ξέρω. Το ξέρω, γιατί τον βλέπω. Ότι ήταν σίγουρο ότι ήταν ο βασιλιά τη. Όχι τη τηλεόραση. Θα ήσουν μόνο, αλλά θα υπάρξουν και όλοι οι υπόλοιποι. Μάλλον ανάποδα δεν το λέγαμε το σχέδιο. Ανάποδα το εσύ, λέγαμε. Μισό λεπτό, εσύ από πότε το έλεγε. Εσύ από πότε έχει με την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβε. Εσύ πάντα κόντρα. Παιδί μου, άσε τι γράφαμε τώρα και τα λοιπά. Σου λέει τώρα τι γίνεται. Έκανα τον πίσω υπολογισμό πίσω στο μυαλό ότι εντάξει, να του ταχώσουμε, θα μα κάνουν τη δουλειά. Συνήθω έτσι δεν γίνεται. Στη ζωή. Αλλά. Εσύ από σου βγήκε τώρα. Δεν μου βγήκε εγώ. Ήμουνα εκεί που ήμουνα. Έκανα τη δουλειά που έκανα. Αυτή συνεχίζω να κάνω ή θα την κάνω ή δεν θα την κάνω. Θα δούμε. Είσαι εκεί που είσαι. Είμαι εκεί που είμαι, εκεί που με την έννοια ότι δεν έχω αλλάξει κάτι. Το τρέιλερ μου εκεί παίζεται. Εκεί ο Αλφα είναι ο χώρος ο οποίος τα τελευταία πολλά χρόνια δουλεύω. Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια. Είναι πάνω από 11, 12, δεν θυμάμαι. Είναι πολλά χρόνια. Οπότε συνεχίζετε κανονικά. Περίμενε, γιατί ακούμε, δεν ακούμε, γράφονται, δεν γράφονται. Ο καθένας λέει και το δικό του. Και εγώ ακούω και εγώ πώς το λένε, αλλά γενικώς έχω μια άποψη ότι όταν ακούς πάρα πολλά, η λογική είναι πιάσει κατάρτι σαν τον Οδυσσέα. Πιάσει το κατάρτι και περιμένει να τελειώσουν οι σιρήνες, περιμένει να τελειώσουν αυτά για να φτάσει εσύ εκεί που θέλει. Δηλαδή είναι καλό να ακούς, αλλά είναι κακό να κατεβαίνει κάθε φορά που ακούς. Είναι λάθος να χάνει το στόχο σου ή αυτό το οποίο έχει στο κεφάλι σου. Κάθε φορά που ακούς, σέβεσαι αυτόν που μιλάει, αλλά σέβεσαι και την διέστησή σου και τον δρόμο σου.